Πάω στη γιγαντοθόνη, γιατί είναι η ώρα να σας αποκαλύψουμε τι θα γίνει στο τατουάζ. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς διαβάσαμε το αποκλειστικό ρεπορτάζ στο ethnos.gr. Δεν ξέρω αν ήταν εκεί η αρχική δημοσίευση. Έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ζωή των πρωταγωνιστών αυτού του σύριαλ που καθήλωσε εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές. Και ο Ανδρέας Γεωργίου και ο Κούλης Νικολάου και η Ιβάνα Δημητρίου έχουν πει ότι ήθελαν το τέλος αυτής της σειράς όσο ήταν στο πικ και η αγωνία στο κόκκινο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει μερικά από τα ζευγάρια και θέλω να μου σχολιάζετε αν ήταν η αναμενόμενη εξέλιξη ή όχι. Πάμε σε ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ζευγάρια. Όλγα Στέφανος, Κατερίνα Γερονικολού και Γιώργος Αγγελόπουλος. Θέλω να σας πω ότι αυτοί οι δύο τελικά παντρεύονται και όχι απλά παντρεύονται, αλλά αποκτούν και ένα παιδάκι μαζί με τη Λίδα, το κοριτσάκι που ούτως ή άλλως ήταν εκεί αφορμή για να είναι κοντά και να γνωριστούν καλύτερα και δημιουργούν μια πολύ όμορφη οικογένεια. Την εξέλιξη αυτή την είχε αποκαλύψει, να εδώ η μικρή Λίδα, την είχε αποκαλύψει ούτως ή άλλως και ο ίδιος ο Γιώργος Αγγελόπουλος μέσα από τα social media του, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με το γαμπριάτικο. Οπότε για αυτό το ζευγάρι έχουμε happy end. Το περιμένατε? Όχι. Ο Τσιμιτσέλης δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει. Εντάξει, είναι για τη σειρά μόνο. Για τη σειρά, εννοείται. Λοιπόν, πάμε στον Αλέξανδρο και την Άννα. Το άλλο βασικό ζευγάρι. Η σχέση τους έχει περάσει από 40 κύματα. Μία ήταν μαζί, μία χώριζαν. Ήταν ούτως ή άλλως και το πρώτο βασικό ζευγάρι έχουν των πρωταγωνιστών. Επίσης, έχουν απιστήσει. Και ο ένας και ο άλλος. Και όμως τους βλέπεις ότι είναι αγαπημένοι και θα συνεχίσουν. Ακριβώς. Τη μία ο ένας ήταν εκτός Ελλάδος, την άλλη γυρνούσε. Τέλος πάντων, φαίνεται όμως ότι η μοίρα τους θέλει μαζί. Και για το συγκεκριμένο και το κοινό τους ζευγάρι θα έχει happy end. Και στη ζωή εννοείς. Και θέλω να σας πω. Λες να είναι και στη ζωή αφού έχει προχωρήσει. Όχι, καλή, έχει προχωρήσει, αλλά το τηλεοπτικό κοινό νομίζω ότι είναι ένα από τα ζευγάρια που ήθελε να τους βλέπει μαζί από την αρχή. Θα είναι μαζί λοιπόν οι αγαπημένοι μας, ο Στέφανος Μιχαήλ και η Δανάη. Κόλλησα τώρα. Δανάη. Ναι, και η Δανάη Παπά, Δανάη, το Παπά. Επώνυμο δεν μου έρχονται. Έχουν λοιπόν αργήσει να κάνουν παιδάκι όμως. Δεν ξέρω αν θα κάνουν παιδάκι. Δεν ξέρω αν θα κάνουν παιδάκι, ωστόσο ο Αλέξανδρος και η Άννα θα βγάλουν πάρα πολλά χρήματα, γιατί ο Αλέξανδρος είναι και σχετικό με το λίγο που είχαμε. Όχι, θα ξεκινήσει την ενασχόληση με τα μανιτάρια, οπότε θα βγάλει στην επαρχία πολλά χρήματα. Ένα άλλο ζευγάρι, ο Τόνι και η Τατιάνα, ένα άλλο πολύ συζητημένο ζευγάρι, το οποίο και αυτό βρέθηκε να περνά μέσα από πολλές διακυμάνσεις και κρίσεις. Τελικά ο ερωτάς τους θα τους κάνει να πάρουν μια μεγάλη απόφαση. Θα φύγουν εκτός Ελλάδας και συγκεκριμένα θα ξεκινήσουν μια νέα ζωή παρέα στο Hong Kong. Μάλιστα στο ο Τόνι. Ναι, για είναι χάρη... τόσο δύσκολα τα Κινέζικα. Είναι τώρα αυτά παραδείγματα που δίνουμε να φεύγουν όλοι. Κάποιοι, όχι, θα δεις και κάποιους που έρχονται. Αυτοί περίμενε. Να φύγουν και να γλιτώσουν. Όμως, αυτοί ναι, πρέπει να γλιτώσουν. Η Τατιάνα συγκεκριμένα θα τη δούμε να εγκυμονεί το μωρό της από τον Τόνι και αυτή η εγκυμοσύνη θα σταθεί αφορμή και ένας καλός λόγος και ένα καλό έτσι, επιχείρημα για τον Τόνι για να σταματήσει την άσωτη ζωή. Κόβει τελείως τα ναρκωτικά, σταματά τις καταχρήσεις. Χθες προχθές του είπε ότι το ρίξε το παιδί. Μήπως όχι, είναι κόλπο για να αποπροσανατολίσουν τις αρχές που τους παρακολουθούν. Ναι, δεν θα τη δούμε να γεννάει, αλλά η εγκυμοσύνη υφίσταται. Α, τον κορόιδευε. Μάλλον τον κορόιδευσε, θα το δεις. Λοιπόν, άρα στο Hong Kong ο Τόνι γίνεται καλό παιδί, σταματά να είναι άσωτος ιός για τα μάτια της Τατιάνας και ζουν μια ζωή μαζί. Θεοχάρης Βέρα, να και ένα ζευγάρι που έρχεται στην Ελλάδα και δεν φεύγει και μάλιστα παρέα με τον μικρό Μάριο θα ζήσουν πια ευτυχισμένοι. Και εδώ η σχέση των δύο πρωταγωνιστών πέρασε από 40 κύματα. Φαίνεται όμως ότι οι θύνοντες της σειράς τους επιφυλάσσουν ένα happy end. Ο Σέκερης και η Αμαλία από την άλλη χωρίζουν οριστικά. Δυστυχώς είναι ένα από τα λίγα ζευγάρια που δεν θα ευδοκιμήσει η σχέση τους και δεν θα συνεχίσουν να είναι μαζί. Ο Πέτρος με την Ελένη απ' την άλλη ζουν ένα φλογερό ειδύλιο από πολύ αγαπημένοι φίλοι. Τελικά είναι πολύ ερωτευμένοι και ζουν παθιασμένα. Ενώ ο Χάρης με την Αφροδίτη παντρεύονται. Για ακόμα ένα ζευγάρι έχουμε ευτυχισμένο τέλος. Και τελικά λέβαια, η Αφροδίτη γαμπρό. Ναι, γιατί να μην βρει. Ψάξε πολύ μέσα στο ζύριο. Μια χαρά. Τον βρήκε. Άργησε. Αλλά τον πέτυχε. Είναι και πολύ ερωτευμένη και το συγκεκριμένο δεν τον ήθελε ο Παρτσαλάκης με τίποτα. Αλλά χθες το βράδυ στο επεισόδιο του σώσε τη βάρκα που πήγαν κάποιοι κλέφτες και τον αγάπησε. Οπότε τον είδε με άλλο μάτι. Λοιπόν, η Μάργκο, η έχιδνα τη σειρά όπως την αναφέρουν,
θα πληρώσει για τις αμαρτίες της. Θα ικανοποιηθείτε από αυτό που θα πάθει ως τηλεθεατές που πιστεύετε στη θεία δίκη. Ήταν η γυναίκα που με τις παρανομίες και τον τρόπο που κινήθηκε παγίδευσε ακόμα και το γιο της και τους δικούς της ανθρώπους. Και τελικά θα πληρώσει. Με ποιο τρόπο δεν το ξέρω ή και να το ξέρω δεν μπορώ να σας πω. Αυτό που θα την πειράξει πάντως η συγκεκριμένη είναι να χάσει τα λεφτά της. Θα χάσει και τα λεφτά της. Όταν πληρώνεις για κάτι, είτε πας φυλακή είτε το πληρώνεις αλλιώς, κάνεις και τα λεφτά σου νομίζω. Θα την εγκαταλείψουν όλοι και ακόμα και ο Τόνι, παιδιά, που θα είναι στο Χονγκ Κονγκ, δεν θα σηκώσετε το τηλέφωνο την ώρα που αυτή, όπως όλα δείχνουν, θα πεθαίνει. Παιδί μου, η κλίση. Άμα είναι 4 ευρώ το λεπτό, 5. Δεν τα παίρνεις μαζί σου. Πάντως, χθες το βράδυ την κάλεσε σε φαγητό. Ναι, σε λίγο θα σταματήσει να της μιλάει. Επόμενο, ο Ορφέας έρχεται αντιμέτωπος και αυτός με τη θεία δίκη, ο Νίκος Πολυδερόπουλος. Ο πιο πολύ συζητημένο serial killer της ελληνικής τηλεόρασης. Θα πληρώσει για τις αμαρτίες του. Φυλακή, πάει. Και αυτός θα πάει στη φυλακή. Και εκεί πια ίσως να βρει την λύτρωσή του, γιατί έχει κάνει πολλά και το ξέρει. Δυστυχώς όμως και ο γιος του, ο Χριστόφορος Βλαχάκης, ο γιος του Ορφέα, και αυτός θα συλληφθεί και θα ομολογήσει τους φόνους. Θέλω να σας πω ότι στο τελευταίο επεισόδιο ή στα τελευταία θα έχουμε και ένα ταξίδι στο μέλλον. Δηλαδή, στο τελευταίο επεισόδιο θα γίνει. Στο τελευταίο επεισόδιο. Δηλαδή θα δούμε όλα αυτά τα ζευγάρια που σας περιέγραψα, τι τους επιφυλάσσει η μοίρα, τη ζωή τους κάποιους μήνες, κάποια χρόνια μετά και πώς εξελίσσονται όλα αυτά τα όμορφα ή άσχημα που τους συμβαίνουν. Ωραίο είναι αυτό, πρωτότυπο. Το κάνει, το συνηθίζει. Συνηθίζει ο Ανδρέας Γεωργίου, το συνηθίζει, Όπως και να έχει, παιδιά, νομίζω πάντως ότι είναι ένα τέλος που αξίζει σε αυτή τη σειρά. Δηλαδή ήταν γεμάτη ανατροπές και αγωνίες όλη η πορεία του σίριαλ και κάπως έτσι εξελίσσεται και το τέλος. Και επειδή στην Ελλάδα πάντα.